Σουλά εδώ. Είμαι συγγραφέας και υπεύθυνος εκδόσεων σε ένα μικρό, ευέλικτο, εναλλακτικό, με καινούργια μυαλά, εκδοτικό σχήμα, τον Άνεμο. Άνεμος Εκδοτική είναι το όνομά μας, το λογότυπό μας. Και εδώ για 2,5 χρόνια, 31 φανερούς μήνες δράσης και ένα εξάμηνο ακόμα κρυμμένης δράσης, μπορούμε να διατηρούμε το δικαίωμα του να επιλέγουμε βιβλία, συνεργάτες και συγγραφείς, όσο και αν η εποχή δυσκολεύει και ο κόσμος ακόμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν έχει στραφεί στο βιβλίο στο βαθμό που χρειάζεται. Αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί είναι αποσυγκεντρωμένος, γιατί έχει 1002. Μόλις έδωσα ένα από τα βιβλία μου, τα οποία έχουν μικρά κείμενα. Αλλά αξίζει να επιστρέφουμε στα βιβλία, γιατί δεν είναι μόνο ψυχοθεραπεία για τον συγγραφέα, τουλάχιστον τον επιλεγμένο. Αυτό που θα γίνει δημόσιο πρόσωπο σήμερα, αύριο, όπως γίνεται αυτή την εποχή η κυρία Λίνα Γαλανοπούλου. Καλησπέρα. Έχετε τρακ? Όχι πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ελέγξιμα τα πράγματα. Λοιπόν, είναι πολύ όμορφο ο κόσμος να επιστρέφει στην ανάγνωση, γιατί η ανάγνωση δίνει χρόνο στην προσωπική σκέψη. Δεν ακούς μουσική, δεν βλέπεις εικόνα, αφιερώνεσαι στο λόγο και στα συναισθήματά σου. Εκεί πέρα, αν ο συγγραφέας εκλέψει, αυτό στα βιβλία το λέμε συνέστηση. Και είναι σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Συμβαίνει στις ταινίες, συμβαίνει στο θέατρο, συμβαίνει όταν κάποιος αγκαλιάζει έναν ήρωα και τότε ο ήρωας αυτός αποκλά τη δική του σχέση. Ο χάρτινος, ο θεατρικός, κάποιες φορές ο τηλεοπτικός ήρωας, έτσι δεν είναι? Μιρέλα Παπαϊκονόμου, καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή το 45% του τρακ μου. Και Θέμης Μπαζάκα απόψε στην παρέα μας, απρόβλεπτη συμμετοχή. Σταυρώνω τα χέρια μου για να μην τρέμουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε απόψε. Έχω τρεις οφισιέλ κυρίες, τόσο πρωταγωνίστριες στο αντικείμενό τους και ένα τόσο ενδιαφέρον βιβλίο, τόσο τρυφερό, τόσο Ελλήνας Γαλανοπούλου από καρδιάς, φιλότιμα γραμμένο, κεφάλαιο-κεφάλαιο. Παρακολούθησα η Μάρο Λεονάρδου. Άλλα 20 λεπτά έχω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, η Μάρο Λεωνάρδου μου έλεγε πέρσι με την άφηξή μας ένα τέτοιο απογευματόβραδο, ότι τα κύθυρα είναι ένας μαγικός ενεργειακά τόπος που γεννάει ιδέες, σε κολλάει εδώ, σε ξαναφέρνει εδώ και προκαλεί γένα, δημιουργία. Το πρώτο βράδυ, σαν χθες καλή ώρα που λέμε, στα κύθυρα, σε μια παρέα μεταξύ κρασιού και τσιπουρακίου με ζέδων τοπικών, όπου μας είχε πάει με παρέα την Ελένα την Γαλανοπούλου και τον έτερο στον Άνεμο, τον εκδότη μας, τον Νικόλα τον Τελίδη, τρώμε και μιλάμε για παλιές ιστορίες. Και κάποια στιγμή εγώ γυρίζω και ρωτάω αυθάδης σχεδόν στην Ελένα, γιατί με έχει πάρει η σκέψη της, με έχει διώξει μακριά. Λέω, Ελίνα, γράφεις. Παίρνει τις πρώτες συνεντεύξεις του σε αθηνικές εφημερίδες και αυτό για ένα βιβλίο πεζογραφίας. Ξεφεύγει λίγο από τα όρια της. Τη
της επικοινωνίας του, έτσι. Πάει λίγο πιο μακριά, διευρύνεται το κοινό, γιατί μία λέει να καταλάβει. Τράκι να μεταφέρω λίγο. Θα μιλήσω σε μια άλλη οπτική της ζωής. Και από την άλλη πλευρά η κρίση με έκανε να... και με παρότρεψε βέβαια των φίλων μου, με έκανε να δω και να ψάξω, να βρω τι είναι αυτό που θα μπορούσα ακόμα να κάνω, ακόμα και σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα. Γιατί, εντάξει, ας πούμε ότι έχω ζήσει τη μισή μου ζωή, ελπίζω να μου μην γίνει τόσο. Λοιπόν, διάβασα το βιβλίο «Μονορούφι» μέσα σε μία μέρα. Η Ελίνα με την πρώτη της συγγραφική απόπειρα καταφέρει να εχμαλωτήσει τον αναγνώστη της με αφοπλιστικά αληθινή και βλαφυρή αφήγηση. Το μυθιστόρημα είναι, νομίζω, βιογραφικό. Η Ελίνα διατρέχει τη ζωή της ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. Στη συνέχεια περνά στα μαθητικά χρόνια, στην ξενιασιά των νιάτων, στα πρώτα ερωτικά εσκεφτήματα, στην αξέχαστη φοιτητική ζωή, ως τα χρόνια της ωριμότητας και συνειδητοποίησης. Πρωταγωνιστές της κάθε εποχής που διανύει είναι οι άντρες που άφησαν τα σημάδια τους στην ψυχή της και στο μυαλό της. Ο προπάπους Θανάσης με τις αιμονές και παραξενιές του να καταδυναστεύει τους πάντες και προπάνω τη γυναίκα του. Αναμειγνύοντας τη ζωή της, άρχισα να γνωρίζω την ηρωίδα συγγραφέα Ελίνα με τον πληθωρικό χαρακτήρα, την αδιαφιλονίκη τη ειλικρίνεια, την πολύ ανήσυχη ιδιοσυγκρασία της, τη συνεχή αναζήτηση του διαφορετικού, του καινούριου και την απρόβλεπτη συμπεριφορά της. Όσο απρόβλεπτη είναι και η στροφή της στη συγγραφή του πρώτης μυθιστορήματος. Εύχομαι ολόψυχα να είναι καλοτάξιτο όπως το αξίζει. Τώρα εδώ έχω παρακαλέσει πάρα πολύ τη φίλη και πρωταγωνίστριά μου σε δύο σειρές μου, την Θέμη Ραμπαζάκα, να με βοηθήσει, γιατί γενικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλύτερη για να διαβάζω αποσπάσματα. Οπότε, για να μην τις τα δώσω όλα, συμβιβάστηκα να τα διαβάζουμε μισά-μισά. Ένα εκείνη απόσπασμα, ένα εγώ. Ο παππούς Θανάσης ήταν για τα δισέγγονά του πρόσωπο βγαλμένο από μύθους και θρύλους. Οι αναμνήσεις μου μαζί του ξεκινούν από την ηλικία των 5. Όταν παντρεύτηκαν οι γονείς μου, πήγαν να ζήσουν στην Κοζάνη, επειδή ο πατέρας μου εργαζόταν ως μεταλλιολόγος. Εκεί περάσαμε τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, η αδελφή μου και εγώ. Όταν μετακομίσαμε στην Αθήνα, εγώ ήμουν 5 χρονών και η αδελφή μου 4. Η μέρα που μας πήγαν οι γονείς μας να γνωρίσουμε τον παππού και τη γιαγιά της μητέρας μας, σηματοδότησε την είσοδό μας σε ένα κόσμο μυθικό, ιστορικό, διαφορετικό από τη σύγχρονη πραγματικότητα που βιώναμε. Μας είχαν προειδεάσει καταρχήν με τη συγκλονιστική πληροφορία της ημερομηνίας γέννησης των δύο προγόνων μας. Είχαν γεννηθεί γύρω στο 1875-1880. Η διαφορά των 100 χρόνων ανάμεσα στις γενιές μας καθιστούσε στη φαντασία μου τον παππού Θανάση συνομήλικο του κολοκόμου. Ο παππούς ήταν αδύνατος, με κατάλευκα μαλλιά, εντελώς κουφός και χωρίς καθόλου δόντια. Επιπλέον ήταν πολύ σιρογνώμων και πεισματάρης. Αρνιόταν πεισματικά να φορέσει ακουστικά βαρικοίας και μασέλα. Τρεις μασέλες είχαν ήδη ακολουθήσει την οδό της απολίας, όταν αγανακτισμένος με την κακή εφαρμογή τους, τις εξφενδόνιζε από το μπαλκόνι. Τα δε ακουστικά τον κούραζαν και δεν τον βοηθούσαν καθόλου να ακούει το παραμικρό, γι' αυτό και τα είχε καταχωνιάσει. Κάπου είσαι, κάπου είσαι. Αστυνόμος εκπαιδευτικός. Περίμενα πρώτα έτσι τους Εβραίους που έστελναν για εξολόθρευση. Μπαίναμε λοιπόν στο διάδρομο των αιθουσών μας και στεκόμασταν σε γραμμές αναδρομολόγιο. Ο κύριος Πέτρος, με ένα ξύλινο συμπαγή καφέ χάρακα, στεκόταν μπροστά στην κάθε ομάδα και ξεκινούσε να πετά ερωτήσεις αριθμητικών υπολογισμών γρήγορα και κοφτά. Εμείς, κάθιδροι, ψελίζαμε με αλλοιωμένες, τρεμάμενες φωνές ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε ως απάντηση, ξέροντας ταυτόχρονα πως κάθε λάθος θα συνοδευόταν από 10 ξυλιές στις ήδη τεντωμένες αποχές σας αντάρα. Ο υδρότας πάγωνε και τα δάκρυα στέγνωναν πάνω στα αναψοκοκκινισμένα μας μάγουλα. Ένα περιστατικό που με έμεινε για πάντα ήταν κάτι που συνέβη ανάμεσα στο συμμαθητή και πρώτο μου ξάδερφο. Και τον κλέβασε χερέκακα λέγοντας «Αδιάβαστο σήμερα, Γιώργο». Τεφέλη, έπαιζε σαν και να μελετήσει και θέλει να ξεγελάσει το δασκαλό σου. Θα σε λιώσω.
άνοιξε τα χέρια. Οι 10 ξυλιές έπεφταν στις μικρές αδύνατες παλάμες του και αυτός με χλωμό πρόσωπο κοιτούσε με βλέμμα που πετούσε φωτιά στον διευθυντή. Το πρώτο χειμερινό βράδυ που Έλενα είπε στον Παντελή ότι θα έμενε σπίτι, εκείνος λύσαξε. Δεν γινόταν να μην βρεθούν, έστω για λίγο. Πρότεινε τότε να πάει αυτό στο σπίτι της, να τη δει μαζί με κάποιο φίλο τους, για παρέα και συμπαράσταση και αφού η μικρή θα είχε κοιμηθεί. Τα δύο κορίτσια ενθουσιάστηκαν με την ιδέα, ένιωσαν την αδρεναλίνη να κυλά και αμέσως μόλις έφυγαν οι δικοί τους, άρχισαν τις πιέσεις στη μικρή αδερφή τους να πάει για ύπνο. Ενώ ο Παντελής έκανε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα πότε να ξεκινήσουν αυτό που κάνει αναψυκτικά, κουβέντες, γέλια και λίγα κρυφαφιλιά. Πάμε στον πίνο. Ο βασκευολής φέρνει το ρίγο στο σεισμό που νιώθει την πρώτη εκείνη φορά που δέχεται και παίρνει ένα φιλί. Εκείνο το απόλυτα συνειδητοποιημένο φιλί. Εκείνη τη μεγάλη και βαθιά αγκαλιά. Ευτυχώς που έχουμε τις θύμησες, γιατί κάποια συνταρακτικά πράγματα συμβαίνουν μία μοναξιά θέμα και ξεκίνησε μια συζήτηση με τον Νίκο για τον κατασκευαστικό χώρο. 6 περίπου μήνες πριν κλείσω μια πενταετία στην εταιρεία, ένιωσα τα πρώτα σημάδια κορεσμού. Είχα αγγίξει το σημείο που η δουλειά μου γινόταν μηχανικά χωρίς τίποτα πια καινούργιο να διερευνήσω. Είναι η μεταλλευτική πρόθεση και βασική προϋπόθεση την άνοιξη ένωσης εργασίας με την εταιρεία Sunshine. Έκανα μεταβολή και βγήκα. Χαιρέτησα φυσικά και πιαστικά όσους συναδέλφους που βρέθηκαν μπροστά μου, πήρα τα πράγματά μου και ευτυχώ που ένωσα καλύπτουν τα πάντα. Άλλωστε, μερικά χρόνια μετά έγινε η Λονά της Εμπορίας. Ανέβηκα στον όρο φωτογραφίων των τριών συνεταίρων. Η Λόλα και ο Μπάμπης απουσίαζαν, αναμενόμενα. Ο Αγγελόπουλος, πιο καμπούρης, κοντός και μικρός από ποτέ, με υποδέχτηκε σφιγμένος. Με ακατάληπτες λέξεις, μισοτελειωμένες φράσεις, ανακατεβάσματα στην ένταση της φωνής μου, έδωσαν να καταλάβω ότι από ήταν η προϊσταμένη πωλήσεων. Πριν μπω στο αυτοκίνητό μου, έκανα 2 τηλέφωνα και άφησα τον νέο να ταξιδέψει. 5 λεπτά αργότερα έκλεινε ένα ραντεβού. Μαζεύαμε και το πετούσαμε στο πίσω κάθισμα. Ο ήλιος πειράκτουνε τις λαμαρίνες του και γινόταν φούρνος. Αλλά αυτό δεν μας ένοιαζε τόσο όσο το θέμα με το δίκτυο της βενζίνης. Ήταν μόνιμα κολλημένο στην ένδειξη του φουλ και έπρεπε να θυμόμαστε. Να σα πω το αποσπασμά του βιβλίου της Ελίνα. Θα πάρετε το λόγο εσείς ή το Ελένη. Τα βάζω εδώ και χρόνια και σκεφτόμουν έτσι συνειδημικά ότι άνθρωποι σαν εμάς, εγώ είμαι κοινότης Σέμιδας. Είναι αυτοί που διαβάζουν βιβλία, είναι αυτοί που διακρίνουν βιβλία σαν αυτό της Ελλήνας, σαν τα δικά μου και είναι αυτοί που ουσιαστικά μπλέκονται στο παιχνίδι της πεζογραφίας μαζί μας, γιατί μην ξεχνάτε ποτέ ότι τα βιβλία είναι επικοινωνία. Μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Ωραία.
τα θλιβεράματα τα ο Κύρισσου με εξόρισε στις έξιας τη στράτα τέσσερις μέρες μόναχα μου δω και να ανημένω κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω και πως να σ' αποχωριστώ και πως να σου μακρύνω και πως να ζήσω δίχως σου το ξορισμό εκείνο. Κατέχω το κι ο κύρις σου γλίγορα σε παντρεύει Ρηγόπουλα Φεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει κι ουδέ μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου νικούτινε τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου κι εγώ ως είδε άλλοι νομίζανε
πως ήμουνα μεγάλος κι από σπουργητή.